Σε πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται τα σφαγεία εν ώψη Πάσχα, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στο Δημοτικό Σφαγείο Μυρών. Προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς. Τα παιδιά είναι μέσα, επαγγελματίες όλοι. Έχουμε περίπου τα 1000 ζώα για σήμερα. Είναι φορτωμένες όλες οι μέρες μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη που δουλεύουμε. Παραγωγός δίνει το αρνί του πόσο? Στο 6,5 τώρα πάει, από ό,τι ξέρω, 6-6,5 εκεί. Τι εκτιμάτε, τι ακούτε, ότι θα φτάσει γύρω στα 12 ευρώ το κιλό? Από ό,τι ακούω, αλλά μου φαίνεται δύσκολο, γιατί στο 12 ευρώ δεν θα αγοράσει ένα αρνί, θα αγοράσει το μισό. Πανάκριβα, πόσα πάει ο κόσμος, δεν έχει να αγοράσει. Θα πάρει ένα κιλό για να είσαι σαν να το δοκιμάσει. Πάμε καλά με Μητσοτάκης που ανεβάζει τη μέση, μα αδειάσει τις τσέπες. Έχω κοτόπουλα και θα σφάξω κοτόπουλα. Τι, αρνί πρέπει να φάω. Αρνί δεν φάτε. Άμα είναι 15 ευρώ, θα το κάνω πίτες, δεν πάρω. Όχι 15, γύρω στα 12 λένε. Ναι, 15 λέγανε εδώ, δεν ξέρω. 15. Θα το σκεφτώ. Πτηνοτρόφοι σφάζουν στα 6 με 6,5 ευρώ, με την τιμή του αρνιού να εκτοξεύεται στα ύψη, καθώς το αρνάκι γάλακτος θα αγγίξει τα 12 ευρώ το κιλό, όπως εκτιμούν κρεοπόλες του νησιού. Φέτος η τιμή του αρνιού θα παίξει από 12 μέχρι 12.30. Και το κατσικάκι αντίστοιχα θα παίξει από 12.30 μέχρι 12.80. Όλο στην υπόλοιπη χώρα το αρνάκι ακόμα και 15 ευρώ. Και 16 έχω ακούσει εγώ σε κάποια συγκεκριμένα προάστια της Αθήνας. Από εδώ φανταστείτε όταν έχει δύο χέρια αλλάζει από έμπορα. Φανταστείτε στην Αθήνα πόσα χέρια μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει και 4 και 5 χέρια. Οπότε φανταστείτε πόσοι μεσάζοντες υπάρχουν. Ακριβό είναι. Ακριβό είναι. Γιατί δεν πεβαίνει ο Πρωθυπουργός που λέει τσάπαρα, σταματήσει την ακρίβεια. Θα ζοριστούν. Δεν είναι μόνο το αρνί, τα καύσιμα, το ρέγμα, όλα πήραν πάνω. Πρέπει να αγοράζουμε από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, από κρεοπολία, από σούπερ μάρκετ που έχουν όλες αυτές τις πιστοποιήσεις ασφάλειας για τα προϊόντα κρέατος. Φυσικά η κρίση και τα λίγα λεφτά δεν θα φτάσουν για ολόκληρο αρνί. Όσοι μπορούν θα πάρουν ολόκληρο αρνί, όσοι δεν μπορούν θα πάρουν μισό ή και ένα τέταρτο. Είναι πολύ ακριβό, ρε παιδιά. Κάποιοι έρθει θα καταλήξουν στο χοιρινό, εγώ πιστεύω. Όπου και να πάτε στο σούπερ μάρκετ, όλοι κοιτάνε τις προσφορές. Είναι προς το ακριβό πάει, ναι, είναι ακριβό. Η τσιμπημένη τιμή του αρνιού και του κατσικιού προβληματίζει τους καταναλωτές, οι οποίοι δυσανασκετούν με φόντο την ακρίβεια σε μια σειρά αγαθών και όπως εκτιμάται, αρκετές οικογένειες εφοδιαστούν μικρότερες ποσότητες κρέατος για το πασχαλινό τραπέζι. Καλύτερα να κάνουν όλοι παραγγελίες ο καταναλωτής, να είναι σίγουρος ότι θα πάρει το αρνί του, για να μην δούμε και την τελευταία μέρα και μια έλλειψη στην αγορά. Εγώ κοπελιά έχω κάνει αρνιά και δεν με ενδιαφέρει ούτε αγοράζω ούτε πουλώ. Με ενδιαφέρουν όλα και να τους πει εκ μέρους μου να πάω πνιγούν όλοι.